Πραγματοποιήσαμε την Κυριακή την τέταρτη αγορά χωρίς μεσάζοντες σε παρακείμενο οικόπεδο το οποίο ανήκει στο Δήμο. Κατά καιρούς επιχειρήσαμε με παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και με επιστολές μας να ζητήσουμε να μας παραχωρήσει ο Δήμος και να μας διευκολύνει στην κοινωνική μας αυτή δράση για αγορά χωρίς μεσάζοντες προκειμένου να υπάρχει σύνδεση των παραγωγών με την ίδια την κοινωνία και με τους καταναλωτές προκειμένου να αγοράζουν φθηνά ποιοτικά και ελληνικά προϊόντα χωρίς τη διαμεσολάβηση των μεσαζόντων και να επωφελείται η κοινωνία στη βάση των σημερινών συνθήκων ακρίβειας στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα λόγω της μνημονιακής πολιτικής και της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Την ώρα της αγοράς ήρθε κλιμάκιο του Υπουργείου Ανάπτυξης συνοδευόμενο από την αστυνομία, ζητώντας την άδεια, αν υπάρχει άδεια του Δήμου για το χώρο τον οποίο διεξήγεται η αγορά. Τους ενημερώσαμε ότι δεν υπήρχε άδεια, ότι οι παραγωγοί παραβρίσκονται εκεί μετά από δικό μας κάλεσμα προκειμένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες παραγγελίες πολιτών, διότι εμείς δουλεύουμε με λίστα παραγγελιών, και να έρθουν να πάρουν τα προϊόντα τους. Παρά την εξήγηση, παρά την καταγραφή του κόσμου, ο οποίος παραβρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην αγορά, παρά την αντίδραση των ίδιων των παραγωγών, το κλιμάκιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε σε κόψιμο πρόστιμο με το εξοντοτικό ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε παραγωγό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διαμαρτυρίες του κόσμου και των ίδιων των παραγωγών. Σήμερα παρευρισκόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι εκτιμώντας ότι επιχειρείται σήμερα ένα σχέδιο πρώτων χτυπήματος στο δομό αλληλεγγύης και ειδικά των αγορών χωρίς μεσάζοντες από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας μέσω της τρομοκράτησης των ίδιων των παραγωγών. Διότι φαντάζεστε το ζήτημα ότι αύριο ποιος παραγωγός θα έρθει να δώσει τα προϊόντα του στην κοινωνία όταν κινδυνεύει με τα εξοντοτικά πρόστιμα των 1.000 ευρώ στους ίδιους τους πολίτες. Από τη δική μας την πλευρά σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα, θα σταθούμε όρθιοι με τη συμπαράσταση της ίδιας της κοινωνίας, απαιτώντας και από την πολιτεία και από το Δήμο να διευκολύνει τις κινήσεις των πολιτών προκειμένου να υπάρχει αυτό το κοινωνικό όφελος.